την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για τη βάπτιση του Κυρίου. Είδαμε πόσα σημεία έκαμε ο Θεός Πατέρας για να μας βεβαιώσει ότι αυτός είναι ο Υιός του, ο Πονογενής, που κατέβηκε στην ανθρωπότητα για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός που βαπτίστηκε στον Ιορδάνη είναι και θα είναι πάντοτε ο μονογενής Υιός του Θεού, ο ένας της Τριάδος. Ο Θεός, ο Άναρχος που δημιούργησε τον κόσμο. Άλλον η θεία ενός παιδιού και άλλον η μάνα ενός παιδιού. Η μάνα ενός παιδιού δεν θέλει το κακό του παιδιού της. Η θεία εξαρτάται κατά το χαρακτήρα της. Ο Χριστός, επειδή είναι πατέρας μας και μητέρα μας, δημιουργός μας, από αγάπη μητρική και πατρική, ήρθε να θυσιάσει τον εαυτόν του για να μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου, να μπούμε μέσα στον Παραδείσο. Ο Πατέρας φωνάζει με δυνατή φωνή, αφού σχίζονται οι ουρανοί. Δεν εξανάγινε και δεν μπορεί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος να σχίσει τον ουρανό εκτός από τον δημιουργό του. Έσχισαν οι ουρανοί. Είδαν τους ουρανούς σχισμένους όλος ο κόσμος που ήταν παρόν στη βάπτιση του Χριστού. Την είδε και ο πρόδρομος. Αφού έσχισαν οι ουρανοί και αφού εφώναξε δυνατά ο Πατέρας, Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, το Πανάγιον Πνεύμα πάνω και κάτω, Κωστάκι. Πάνω και κάτω. Πάνω, Κωστάκι. Αφού έσχισε τους ουρανούς ο Θεός Πατέρας και φώναξε δυνατά να το ακούσει ο ουρανός και η γη ότι αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται, το Πανάγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατέβηκε πάνω στο κεφαλάκι του Χριστού. Για να μην βρουν μια αιτία οι Φαρισαίοι ή οι Εβραίοι να πούν «Μα δεν ξέρουμε να είναι για τούτον που είπε ο Θεός Πατέρας ότι είναι Υιός του». Για αυτόν τον λόγο το Πανάγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω στο κεφαλάκι του Χριστού που ήταν ορατόν από όλους. Όλοι άκουσαν τη φωνή του Θεού Πατέρα, όλοι είδαν το Πανάγιο Πνεύμα που κάθισε στο κεφαλάκι του Κυρίου Ιησού Χριστού και δεν υπάρχει αμφισβήτηση ούτε μία. Δεν υπάρχει έναν της χιλής να αμφιβάλλουμε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αφού ο κόσμος είδε και άκουσε και βεβαιώθη, τότε ο Κύριος άρχισε το έργο του. 3 χρόνια μετά τη βάπτιση εγύριζε πεζός, περπατητός από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από αγρό σε αγρό,
μέσα στα γκάθια, στα χωράφια, στα χώματα παντού, περπατώντας, εγύριζε να ρίξει δροσιά στα καμίνια των καρδιών, των καρδιών των ανθρώπων, γιατί των καιρών εκείνων ήταν τόσα τα προβλήματα του κόσμου, ήταν τέτοια η ζωή τους που ήταν ο κόσμος όλος απελπισμένος. Οι αρχηγοί τους τους έπιναν το αίμα τους, δεν τους άφηναν να σηκώσουν κεφάλι, δεν τους έφηναν κιάρι στα προϊόντα τους να μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά. Καταδυνάστευαν τον κόσμο οι μεγάλοι, τους μικρούς, και οι μικροί δεν είχαν πουθενά ελπίδα ή καταφυγή, παρά μόνο ένας πικρός αναστεναγμός έβγαινε από την τλιμμένη ψυχή τους, από την καρδιά τους, τη στενοχωρεμένη, την κουρασμένη, την πικραμένη τους καρδιά, έβγαινε ένας πικρός αναστεναγμός και ανέβαινε στον τρίτον ουρανό. Ο Χριστός επλησίαζε με τόση αγάπη τον κάθε ένα, είτε αμαρτωλός, είτε δίκαιος, είτε κακός ή καλός, έβλεπεν πρόβατα πλανεμένα, έβλεπεν τα παιδιά του να είναι κουρασμένα και απελπισμένα. Από τη μια οι αμαρτωλοί καταπατούν τον από τον διάβολο και από την άλλη τους εκαταπατούσαν οι δυνάστες, οι αρχηγοί, οι πλούσιοι. Όλοι ήταν πουτυγμένοι μέσα στα βάσανα, στην πίκρα, στον πόνο. Γι' αυτόν ο Χριστός δεν έβλεπε ούτε πλούσιον, δεν ξεχώριζε ούτε πλούσιον ούτε φτωχόν, ούτε μικρόν ούτε μεγάλον. Ακόμα και τα μικρά παιδάκια έλεγεν άφετε τα παιδιά ερθήν πρόσμε. Γιατί ήταν η πηγή της χαράς, η πηγή της δροσιάς, της ανακούφισης, η χαρά του κόσμου, η γαλήνη. Έθελεν να σταλάξει στις καρδιές των ανθρώπων τη γαλήνη, την ειρήνη, τη χαρά που ήταν ξένη για τον καιρό εκείνων στους ανθρώπους. Πού να δουν χαρά, πού να βρουν ειρήνη, πού να βρουν γαλήνη. Ο ένας έθελε να βγάλει τα μάτια του άλλου. Γι' αυτόν επήγαινε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από χώρα σε χώρα, περπατητός, και σκορπούσε την υγεία. Λένε οι Ευαγγελιστές ότι και θεράπευε πάντας. Όσοι τον επλησιάζαν, οτιδήποτε νόσημα είχαν, οτιδήποτε στενοχώρια κι αν είχα, μόλις τον επλησιάζα με πίστη, ήταν αρκετόν και μόνο να τον δουν ή να αγγίξουν πάνω στο φορεμαντού, να αφανιστεί η λύπη, να αφανιστεί η δυστυχία, να φύγει η στενοχώρια, το άγχος, και να γεμίσει η καρδιά τους χαρά, δροσιά Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει όλος ο λαός εξεκρέμματο αυτού ακούω. Όλος ο κόσμος έβλεπε το στόμα του Χριστού, άκουε τις λέξεις και τις ρουφούσε μία-μία, όπως το δυσψασμένο ελάφι που πίνει το γάργαρο νερό. Ένιωθαν οι άνθρωποι κάτι να αλλάζει. Όταν τους επλησίαζε αυτός ο Ιησούς, όλα αλλάζαν μέσα τους και έξω τους. Οι παράλυτοι έτρεχαν. Οι λεπροί καθαρίζοντο. Οι νεκροί ανασταίνοντο. Οι κουτσοί, οι χολοί
οι τυφλοί, οι κοφοί, οι άλαλοι, οι τρελοί, όλοι εσωφρονούσαν. Όλοι έχερον κοντά στον δημιουργό τους. Όπως το μικρό παιδάκι αγάλλεται στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι ο κόσμος αγάλλεται κάτω από τα φτερούγια του Θεού Πατέρα, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, όταν μια μέρα πήγε στο βουνό να προσευχηθεί, ο κόσμος πήρε είδηση και έτρεξαν όλοι από πίσω του. Λέει ο Ευαγγελιστής, εμετρήσαν μόνο τους άντρες, γιατί ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δεν μπορούσαν να τους μετρήσουν όλους. Εμετρήσαν μόνο τους άντρες και ήταν οι άντρες μόνο 5.000, εκτός γυναικών και παιδίων. Όταν είδεν ο στοργικότατος Θεός τους ανθρώπους εκείνους τους πονεμένους που ζητούσαν τη χαρά με το κερί, ζητούσαν με το σταγονόμετρο την ανακούφιση, άνοιξαν το Πανάγιο του στόμα, άνοιξαν το θεϊκό του στόμα, μαζί με τις λέξεις που τους έλεγε, τους εχάριζε και την χάρη, την δύναμη να διώξουν μακριά τους τη λύπη και να απολαύσουν χαρά έστω για λίγες ώρες. Τους μιλούσαν 3 μερόνυχτα. Κανένας, ούτε κανένα μωρό έκλαψε να πει μαμά πεινώ, ούτε καμιά γυναίκα είπε διψώ, ούτε κανένας άντρας σκέφτηκε ότι είχε δουλειές να κάνει. 3 μερόνυχτα, μέρα και νύχτα, και πού υπήρχε νύχτα εφόσον ο δημιουργός του φωτός ήταν παρόν, δεν υπήρχε νύχτα, δεν υπήρχε σκοτάδι, υπήρχε φως. Φως γλυκύτατον και τη νύχτα, και έβλεπαν το στόμα του, άκουαν τα λόγια του, χωρίς να καταλάβουν ότι περνούν οι ώρες. Μα είχε έναν εκεί, έναν κατάσκοπο, στους 12 αποστόλους. Ήταν ο Ιούδας. Ο Ιούδας δεν καταλάβαινε, δεν ήταν δέχτης των λόγων του Χριστού και επειδή είχε τον διάβολο μέσα του, επείνασε. Επείνασε, εδίψησε, βαρέθηκε, δεν ήθελε πια να ακούει. Δεν ήθελε να βλέπει τον κόσμο εκείνο να ανακουφίζεται και εσκουλούμπραν τον Πέτρο και τον Ανδρέα να πάνε να πούν του Κυρίου να σταματήσει, να απολύσει τους όχλους, να παρέσω τους, να αγοράσουν τρόφιμα να φάσει, γιατί έχει 3 μερόνυχτα που μας δηλαδή κάνει. Ο ίδιος δεν επίενε, έβαλε άλλους. Επίενε ο Φίλιππος, τον Ανδρέα, και του είπαν, Κύριε, απόλυσον τους όχλους, είναι απερθόντες εις τας οικίας αυτών, αγοράσω σε τι φάγωση. Τους κοίταξε ο Χριστός με περιέργεια, φαινομενική περιέργεια, ενώ έξερε ποιος τους έβαλε, και τους λέει, 3 ημέρες προσμένου σήμη και ούθελο απολύσει αυτούς νήστης, μήποτε εκκληθώς είναι διωδό. Δότε αυτή σημείσφαγη. Του λέει ο Φίλιππος, έτσι πού να τα βρούμε εμείς να τους δώκουμε να φάσει. Αν πάμε να αγοράσουμε άκτους και 200 δινάρια, θα να δούσαμε να πούμε, να πάρα να αγοράσουμε 200 λίρο ψωμιά, έτσι θα καρέσει να πιάσουν ίσα με το αντίδερο ο καθένας. 15.000 κόσμος. Τους λέει ο Χριστός, πόσα ψωμιά φέρετε μαζί σας για μας, για την παρέα μας. Λέει 5. Λέει ο Φίλιππος, έχει και έναν παιδάκι δάχαμε και κρατεί και ο ψάρκα. Φέρτε μου τα δαμέλα τους μπροστά μου και τα ψωμιά και τα ψάρκα. Εσείς να πάτε να βάλετε όλον τον κόσμο τούτον 15.000 έναν περίπου, να κάτσουν 50-50, πρασχές, 50-50, ομάδες,
με στο πράσινο το γρασίδι. Και ελάτε να σας δώκω να τους πάρετε σε ψωμιά και φαγιά. Εκάτσαν ο κόσμος, ενέ διαμαρτυρήθηκε ούτε ο Ανδρέας ούτε ο Φιλιππός, αλλά έκαναν υπακοή. Αφού απλώσαν τον κόσμο το γρασίδι και ο Χριστός έβλεπε τα πρόβατά του και χαίρετουν, όπως ο βοσκός βλέπει τα πρόβατάκια του και αγάλεται, εδίαν τους συνέχεια ψωμιά και ψάρκα, ψωμιά και ψάρκα, ψωμιά και ψάρκα, εφάν οι 15.000 και περισσέψαν 5 κοφίνες ποκόμματα ψωμιά. Ψάρι να τους επερισσέψε, έλαβε να τους επερισσέψε ψάρι, διότι αν τους έφερε και λίγο, ναι, θα το πού στο δοκαμβίσω να το βάλαμε στις πούτσες τους. Έτσι γλυκό ψωμί, έτσι γλυκό ψάρι, πού να ξαναφάσει που τα χέρια του Θεού. Όμως τούτος ο ένας που είχε τον διάβολο μέσα του, άμα ναι, έφαγε και χόρτασε ο κόκκονος, έφαγε και ψάρι, έφαγε και ψωμί και πρίστηκε, χόρτασε, έλεγε να φύγει πια. Μετά ένιωσε το. Όμως μετά την ευχαριστία του φαγητού ανάγκασε ο Ιησούς, δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του, μα ανάγκασε τους, εμβήνεις πλοίον και απερθύνει στο πέρας, να πάσει από την απέναντι πλευρά της θάλασσας της Τιβεριάδος. Δεν ήθελαν να φύγουν, μα ανάγκασε τους. Εωσού απολύσω τους όχλους, έφτιαξε πρώτα τους μαθητές για να φύγει τούτος που είχε το σατανά μέσα του, και ύστερα να απολύσει τους όχλους, διότι ο όχλος, ο κόσμος, διψούσε να ακούσει ακόμα, διψούσε να δει το Χριστό ακόμα. Ούτε κουραστήκαν, ούτε ενιστάξαν, ούτε βαρεθήκαν, ούτε σκεφτήκαν οι άντρες τις δουλειές τους και οι γυναίκες τα μωρά τους, ούτε αν ήταν όλα τα μωρά μαζί τους ή αμέντα. Όταν οι μαθητές εμπήκαν στο πλοίο και προχωρήσαν στα Μισοπέλαγα, εσηκώθηκε η θάλασσα να τους καταπκεί. Τα κύματα μεσοούρανα εμπαίναν μέσα στη βάρκα. Εκινδυνέψαν να πνιγούν. Έφυγε τους όμως ο Κύριος έτσι να ταλαιπωρεθούν λίγο, να καταλάβουν την αξία του. Να καταλάβουν ότι χωρίς του δεν μπορούν ούτε να ζήσουν ούτε να πεθάνουν. Απόλυσαν τους όχλους και περπατώντας πάνω στα νερά σαν να ήταν ξηρά, επλησίασαν τη βάρκα και τούτοι που το φόν τους ενομίσαν ότι ήταν φάντασμα και έκραξαν πονή μεγάλη. Ο Χριστός αμέσως τους καθησύχασε. «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Έμπηκε μέσα στο πλοίο και επετίμησε τη θάλασσα και τον αέρα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και αρκίνησαν να ρωτάω ένας τον άλλον, «Ποιος είναι τούτος, ούτε η θάλασσα κρώνεται του, υπακούει και ο αέρας». Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι. Δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Ήταν νεκραστάσεις, ήταν θαύματα αμέτρητα, μα δεν μπορούσα να τον καταλάβω, γιατί δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός όταν έμπηκε μέσα στα νερά του Ιορδάνη και έσχισαν οι ουρανοί και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στο κεφαλάκι του, αυτά ήταν τα ουράνια σημεία. Μα και η γη δεν έμεινε αμέριμνη. Μόλις έμπηκε μέσα στον Ιορδάνη, η θάλασσα, η Τιβεριάδα και ο Ιορδάνης είναι ενωμένοι, διότι τα νερά, τα περισσέμματα νερά του Ιορδάνη εμπλουτίζουν τη θάλασσα της Τιβεριάδος. Μόλις έμπηκε μέσα, σαν να πέσε μια του φετσά,
η θάλασσα έφυγε. Έχει αμάτια, δεν έχει. Η θάλασσα είδε το Χριστό και έφυγε. Επίε μίλια μακριά. Ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, εσταμάτησε το ρουν, εσταμάτησε να τρέχει το νερό, εσταμάτησε την πορεία του προς τη θάλασσα και πήγε πίσω, πίσω, μακριά. Έμειναν μόνο λίγα νεράκια, ίσα που να γεμίσει τον μαστραπάν του ο πρόδρομος και να βαφτίσει τον Κύριο. Αλλά και ο πρόδρομος, μόλις τον επλησίασε ο Χριστός, έπιασε τον τρεμούλα, έτρεμε σύγκορμος. Και τότε κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και του λέει, πώς μπορώ να σε βαφτίσω, Κύριε, εγώ. Εγώ χρειαν έχω υποσού βαπτιστήνε. Άφες άρτη, του λέει ο Κύριος, ούτως εστί πρέπον ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Εμείς έχουμε χρέος, η Αγία Τριάδα, να πληρώσουμε για τις αμαρτίες σας. Να πληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Σαν να μας έλεγε, και να θέλετε εσείς, δεν έχετε ριάλια να πληρώσετε. Θα είστε γυμνοί και τετραγυλισμένοι. Αμαρτωλοί που την ανήσα ως την κουρία. Εγώ θα πληρώσω για σας. Αφισάρτη. Έφυγε, εσταμάτησε να διαμαρτύρεται ο πρόδρομος. Το χέρι του όμως έτρεμε. Και διερωτάται τώρα ο πρόδρομος. Πώς μπορώ να αγγίξω τούτον το κεφάλιν εγώ που κρατά τα σύμπαντα. Πώς να αγγίξω την κεφαλήν την αχειροποίητον, την δημιουργόν του παντός, δημιούργησε τα πάντα, τα πάνω και τα κάτω. Και πώς μπορώ εγώ ο άνθρωπος να βαφτίσω αναμάρτητον. Εγώ ξέρω, βαφτίζονται οι αμαρτωλοί, εις άφεση να αμαρτιώ. Τον αναμάρτητον, πώς θα τον βαφτίσω, για ποιον λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Και απαντά ο Ιορδάνης, Ιωάννη, άφεσα ιά σε καμέ και πάντα τα ύδατα της γης. Όλα τα πάντα υγείασε ο Κύριος, άφεσα αυτόν ιά σε καμέ. Και έτσι ετόλμησε ο πρόδρομος και βάπτισε τον Κύριο. Η θάλασσα είδε και έφυγε. Ο Ιορδάνης εστράφει εις τα οπίσω και οι βουνοί εσκύπτησαν ως κρυοί. Τα βουνά, τα όρη, οι βράχοι εμουγκρίσαν και εκινούνταν όπως παίζουν τα κρυάρια, παίζουν τα πρόβατα τα κρυάρια μεταξύ τους, έτσι χτυπιούνταν τα βουνά. Εσκυρτούσαν όσοι κρυοί από τη χαρά τους, γιατί ο δημιουργός τους ήταν κοντά τους, πατούσε πάνω τους, έμπαινε μέσα στα νερά δίπλα τους για να φέρει τον αγιασμό της Αγίας Τριάδος μέσα στον κόσμο των αμαρτωλών που ήταν υπό του διαβόλου. Ήταν βασανισμένος ο κόσμος. Έκατσε ο Σατανάς σαν κυρίαρχος μέσα στον κόσμο και τα βάσανα που προκαλούσαν στον καθένα ήταν απίστευτα. Όχι μόνο τα εξωτερικά προβλήματα, αλλά τους δημιουργούσαν και εσωτερικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα, διότι δεν είχαν ελπίδα πουθενά. Δεν έβλεπαν κανένα σωτήρα. Δεν έβλεπαν κανέναν καταφύγιο που να τρέξουν κοντά του, να πούν τον πόνο τους. Κανείς δεν ήταν υπέρ τους, όλοι εναντίον τους. Γι' αυτόν τον λόγο εκατέβηκε ο Χριστός να μας μοιράσει από τη θεότητά του, από τη χαρά του, από τη γαλήνη του, την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελπίδα, τη σίγουρη ελπίδα, τη σιγουριά ότι μας αγαπά αφάνταστα, ασύλληπτα. Η αγάπη του Θεού είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό.
για να μας δώσει την ελπίδα, τη σίγουρη, τη βεβαία ελπίδα, να μην απελπιζόμεθα, εάν και εφόσον έχουμε προβλήματα, εάν μας τύχουν προβλήματα μεγάλα ή μικρά, σοβαρά ή μη, να μην απελπιζόμεθα, να έχουμε σίγουρη την ελπίδα ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μόλις πούμε το όνομά Του, είναι δίπλα μας. Είναι σωτήρας μας. Θέλει να μας βοηθήσει. Έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Έχει και τη δύναμη, έχει και τη θέληση. Άρα, ποιος μας εμποδίζει να Του ζητήσουμε ό,τι θέλουμε? Ο Σατανάς. Αοράτος μπορεί να έρθει να μας πείρει λογισμούς αμφιβολίας, δυσπιστίας. Να μας πει πού πας, είσαι αμαρτωλός, εσύ δέχεται ο Χριστός. Όχι, θα το ακούσουμε. Ο Χριστός άνοιξε τα χέρια Του και σταυρώθηκε εκουσίως και θα είναι ανοιχτά τα χέρια Του, η αγκάλι Του θα είναι ανοιχτά μέχρι το τελευταίο ντακ που κάνει η καρδιά του ανθρώπου. Ενώ όσον η καρδιά του ανθρώπου είναι δική του και ακούει το χτύπο της καρδιάς του, πρέπει να ξέρει ότι και στο τελευταίο ντακ της καρδιάς του περιμένει με ανοιχτή την αγκάλι ο Κύριος, περιμένει τον να του πει ένα νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, όπως είπε ο ληστής επί του Σταυρού, και ο Κύριος δεν του είπε φύερε παλιάνθρωπε, έκαμε και έδειξε και τώρα θέλεις μου να πάει και στον παράδεισο. Γιατί είναι πατέρας, γι' αυτόν και για όλους μας έχει ναι το αίμα του, γι' αυτόν είναι έτοιμος να πει στον καθένα μας έλα παιδί μου, σε περιμένω τόσα χρόνια, έλα στην αγκαλιά μου, έλα κοντά μου, έλα να σε πάρω μαζί μου, αμήναμη λέγωση, σήμερον με τεμού έσυεν το παραδείσο, είπεν του ληστή. Και εμάς, όταν με πίστη προσέρθουμε στο Χριστό και επικαλεστούμε το Πανάγιο όνομά Του, όσες αμαρτίες θέλεις να έχεις ή είχες, ο Χριστός σε δέχεται. Θα σου πει, έλα παιδί μου μαζί μου στον παράδεισο. Για το γυνάτι του Σατανά, για πείσμα του Σατανά που σε πολεμούσε τόσα χρόνια, θα σε πάρω μαζί μου στον παράδεισο να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς. Δεύτε πρός με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγού αναπαύσου εμάς. Εγώ είμαι η ανάπαυσή σας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ανάπαυση του καθενός μας. Ο Χριστός μας είναι η χαρά μας, η ειρήνη μας, η ζωή μας, το φως μας, η σωτηρία μας, ο προστάτης μας, ο σωτήρας μας, το απογκούμπι μας. Ένας μοναχός μόνος του, ενώ αγρυπνούσε μια νύχτα, επήγαινε ο Σατανάς, μεγάλων δαιμόνιων, αρχοντικών δαιμόνιων, για να το σκοτώσει. Μόλις είδε τον Σατανά έτσι αγριωμένον ο μοναχός, ο ασκητής, λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ μου σώσε με». Αμέσως εξαφανίστηκε η φάλαγγα, ολόκληρη φάλαγγα δαίμονες εξαφανιστήκαν αμέσως μόνο με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μόλις ακούστηκε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τόση δύναμη έχει το όνομα του Χριστού, εξαφανίστηκε ολόκληρη φάλαγγα. Τόση είναι η δύναμη του ονόματος του Χριστού μας. Εχάρισε μας το. Δεν το αγοράζουμε. Θα δώσουμε λεφτά. Εμούχτη. Χάρισμα μας. Έδωσε μας το να το έχουμε σαν όπλο πάντα. Μέρα νύχτα, μικρός μεγάλος, έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου για να σώζεται από ορατούς και αόρατους. Είδες κίνδυνο, εφώναξες τον Χριστό, αποκλείεται να πεθάνεις, αποκλείεται να πάθεις κακό σοβαρό.
η χάρις ενίε κάστο ημών εδόθη, λέει ο Παύλος. Για όλους μας υπάρχει χάρις. Δεν λήφκει η χάρις του Θεού εν τόσο πολύ, τόσο μεγάλη, τόσο πλούσια, που δεν λήφκει, μακάρι να ήταν 15 φορές πιο μεγάλη η γη και ο κόσμος, ο πληθυσμός, η χάρις του Θεού υπερπερσεύει. Είναι τόσο πολλά μεγάλη και τόσο εύκολα συγχωρά τις αμαρτίες του κόσμου, που είναι να φρίξει ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, άμα βλέπει έναν κακοποιό, αγαναχτεί και λέει, μα πούν το Θεό να του ανοίξει τη γη να τον καταπκεί. Μα αυτός ο άνθρωπος που έφτασε ως εκεί, εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Μπορεί να μην γεννήθηκε κακοποιός, να τον έκαναν κακοποιών οι περιστάσεις. Μπορεί πολλά να μεσολαβήσα για να φτάσει ως εκεί, και ο Θεός δεν τιμωρεί. Και λέει ένας άλλος, μα πού είναι το Θεό καλέ, γιατί δεν τον τιμωρεί τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε. Μα δεν τον τιμωρεί επειδή είναι Θεός. Αν έμπαιρνε ένας άνθρωπος δικαστής και να μας κόψει τη κελέ μας όλους. Αλλά δεν επιτρέπει ο Χριστός σε κανέναν να κρίνει κανέναν. Λέει, την κρίση πάσαν δέδωκεν το Υιό. Ο Θεός Πατέρας έδωκεν την κρίση, το δικαίωμα να κρίνει μόνο στο Γιον Του. Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Γι' αυτόν και είπεν και γραφτήκαν στα Ευαγγέλια τα λόγια του Χριστού, το μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Αν τα καταφέρετε και εν κατακρίνετε κανέναν άνθρωπο πας στη γη, να είσαστε σίγουροι ότι και εγώ δεν θα σας κρίνω για κανένα σας αμάρτημα. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια, είναι χωρίς όρια και δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Ακόμα και αν χωριστούμε από το Θεό και πάμε στην κόλαση, και εκεί θα είμαστε υπό την εύνοια Του. Κάποιος προσευχήθηκε για κάποιον και του φανέρωσε ο Θεός ότι ήταν στην κόλαση, αλλά έστεκε και ο άγγελος του στην πόρτα και του λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέει, είμαι ο φύλακας του ανθρώπου τούτου. Τι κάνει δηλαδή του δαμέ αφού τούτος εγκουλασμένος? Εδόθη μία εντολή, λέει, να τον φυλάω μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, που θα σωθούν τα μνημόσυνα και λειτουργίε και αγαθοεργίε που γίνονται από τους δικούς του. Θα τον φυλάει τον άνθρωπο, τον κουρασμένο ο άγγελος του, μέχρι την τελική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, οπότε εκείνοι που θα κουραστούν θα είναι για πάντα κουρασμένοι και εκείνοι που θα σωθούν θα είναι πάντα σωσμένοι. Τώρα, εκείνοι που είναι στην κόλαση έχουν μια ελπίδα, κάποια ελπίδα. Η ελπίδα πρέπει να είναι αθάνατη, ποτέ να μην πεθάνει. Πάντα να ελπίζουμε, πάντα να προσευχόμεθα, πάντα να αγαπούμε τον Θεό και να πιστεύουμε ακράδαντα ότι μας αγαπά ο Θεός. Ένας γονιός έχει δύο παιδιά. Ο ένας ακούει του, ο άλλος δεν του ακούει. Ο ένας είναι καλός, ο άλλος είναι κακός. Μα είναι γονιός. Λέω μια φορά μιας μάνας, αφήστε του την κόρη σου αφού σου ακούει. Θα βολάτε. Λέει μου, μα είμαι μάνα. Εσύ δεν μπορείς να με καταλάβεις. Εγώ είμαι μάνα. Δεν μπορώ να ξεχάσω το παιδί μου. Ας είναι το χειρότερο του κόσμου. Είναι το παιδί μου. Είμαι η μάνα του. Και ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ο πατέρας μας. Είναι ο δημιουργός μας. Είναι ο σωτήρας μας. Ουδής έχει περισσότερη αγάπη, μίζων αγάπη, ουδής έχει εκείνου του οποίου
την ψυχή αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Εν έχει άνθρωπο που να έχει περισσότερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζεται για τους φίλους του, για τους αδελφούς του. Εφόσον θυσιάζει τη ζωή του για να σωθούν άλλοι, σημαίνει η αγάπη του είναι ειλικρινής. Και ο Χριστός εθυσίασε, έλαβε σάρκα, σώμα, έγινε 33 χρονών, εδίδαξε, εκήρυξε, εθεράπευσε, ενέφηκε άρρωστον που να μην το θεραπεύσει και στο τέλος εθυσίασε και τον εαυτόν του, έχισε τον Παναγιόν του αίμα για όλον τον κόσμο, λύτρων όλων των αμαρτωλών που κανένας δεν ήταν αμαρτητός. Γι' αυτόν εβεβαιωθήκαμε από τα σημεία του ουρανού και της γης, των βουνών, των νερών, των θαλασσών, των ποταμών, εβεβαιωθήκαμε ότι αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός, ο αληθινός, ο Δημιουργός του κόσμου. Ο Χριστός μας είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Και να μην μας περιπέζουν ότι ο Μωάμεθ και ο Χριστός είναι το ίδιο. Να μην μας περιπέζουν ο κάθε, η κάθε θρησκεία, ο κάθε αιρετικός, ο κάθε ειδωλολάτρης ότι οι βουδιστές και οι χριστιανοί είναι το ίδιο. Το πιστεύω μας να είναι ακράδαντα μεγάλο, δυνατό και δεν χωρεί συζήτηση. Η πίστη μας, η θρησκεία μας δεν χωρεί συζήτηση. Δεν είναι όμοια με καμιά άλλη θρησκεία. Είναι το φως του κόσμου. Να είμαστε πάντα σίγουροι, να μην έχουμε αμφιβολίες. Αμφιβολίες ας έχουν εκείνοι που έχουν τους ψεύτικους θεούς. Εμείς που έχουμε τον αληθινό Θεό δεν μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας δώσει την χάρη και την δύναμη να μπορούμε να κατατροπώνουμε τα σχέδια του σατανά όλα, να καταλαβαίνουμε τις παγίδες και τις μεθοδίες τους και να τις τρέπουμε σε φυγή με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είπαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ μου βοήθησέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ μου σώσε με, Κύριε Ιησού Χριστέ μου βοήθησέ μας, δεν υπάρχει κίνδυνος. Εύχομαι η χάρη του Χριστού να έρθει μέσα στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, στις οικογένειες μας, μέσα στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας και όλων των χριστιανών των Ορθοδόξων και τους άλλους να τους φωτίσει να έρθουν σε επίγνωση αληθείας, επίγνωση του αληθινού Θεού. Αμήν.